Best for soil. Κομπόστα. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Alfred Grant. Αυτό το βίντεο μας μιλά για τα πλεονεκτήματα της χρήσης κομπόστας, αλλά και τα προβλήματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη, είτε παράγουμε ή χρησιμοποιούμε κομπόστα στα χωράφια ή θερμοκήπια. Στο τέλος του βίντεο θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Παρακαλώ, δείτε και τα άλλα βίντεο της Best for Soil. Η κομπόστα είναι ένα προϊόν που προκύπτει από τη μικροβιακή αποσύνθεση της οργανικής ουσίας υπό αερόβια συνθήκες. Αναλόγως μεγέθους, μεθόδου, ρυθμού παραγωγής και πρώτων υλών, μπορεί να παραχθούν διάφορες ποικιλίε κομπόστας. Αν και η κομπόστα έχει ένα ευρύ φάσμα ευεργετικών χαρακτηριστικών ανάλογα με τι πρώτε ύλε, τι συνθήκε παραγωγή και φύλαξη και του νομικού περιορισμού, τα απλοενεκτήματα και τα μειονεκτήματα τη χρήση τη παραγωγή πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη τη κομπόστα είναι η μεγάλη ποσότητα οργανική ουσία που περιέχει. Περιέχει ένα ευρύ φάσμα μικροβίων, αυξάνει τη δυνατότητα κατακράτηση νερού στο έδαφο αποθηκεύει άνθρακα και παρέχει χημικέ ουσίε. Μέσω τη μικροβιακή αποσύνθεση, τα θρεπτικά εδάφου είναι διαθέσιμα για τα φυτά. Η οργανική ουσία αυξάνει τη σταθερότητα των αδρανών υλικών και αυξάνει τη διείσδυση του νερού. Η κομπόστα σταθερεί ένα ευρύ φάσμα μικροβιακής ποικιλία. Αυτά τα βακτήρια, οι μύκητες και τα πρωτόζα έχουν διαφορετικού ρόλου μέσα στο έδαφο. Βρουν ω γέφυρα μεταξύ των ριζών και του εδάφου, κινητοποιούν τα θρεπτικά συστατικά και σχηματίζουν τα δρανή του εδάφου. Είναι επίση σημαντικό φορέα για τη μειώση των ασθενειών του εδάφου. Οι ασθένειε του εδάφου είναι μεγάλη επιλογή για του παραγωγού. Η κομπόστα παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση αυτών των ασθενειών. υπεύθυνε είναι οι βιολογικέ, χημικέ και φυσικέ ιδιότητε τη κομπόστα. Αυτοί οι τρει παράγοντε διασυνδέονται και η κομπόστα προκαλεί άμεσα ή έμεσα εμπόδια στη ζεσθένιση του εδάφου. Άμεσα αποτελέσματα είναι ο μικροβιακό ανταγωνισμό για θρεπτικά συστατικά, χημικέ ουσίε, τοξικέ πτυτικέ ουσίε ή ο παρασυντισμό. Έμεσα αποτελέσματα είναι η υγιή ανάπτυξη των φυτών, η μείωση του στρε των φυτών, η αύξηση τη αντοχή του και η βελτίωση δομή του εδάφου. Γενικά, η κομπόστα δεν είναι παράγοντα προστασία του φυτού, αλλά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των ασθενειών του εδάφου. Άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα τη προσθήκη κομπόστα είναι η διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών. Αναλόγω τη εδαφική θερμοκρασία και περιοχτικότητα σε υγρασία, η διάθεση θρεπτικών μέσα τη αποσύνθεση αλλά και η κινητοποίηση των θρεπτικών στο έδαφο μπορεί να έχουν σημαντική συνεισφορά στη θρέψη των φυτών. Όλα αυτά τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή και χρήση κομπόστας συνεισφέρουν σε ένα πιο ανθεκτικό έδαφο, στα ακραία καιρικά φαινόμενα και στη χρήση των φαρμάκων. Όλα τα θετικά αποτελέσματα από την κομπόστα έχουν και μερικέ προκλήσει. Η πρώτη είναι η ποσότητα και η ποιότητα τη κομπόστα. Είναι σημαντικό η κομπόστα που έχετε επιλέξει να είναι ελεγμένη για θετικά χαρακτηριστικά είτε μέσω εξωτερικού Η εσωτερικού ελέγχου. Η βασική ανάλυση απαραίτητη για την κομπόστα: είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως το pH και η ηλεκτρική αγωγιμότητα ή το επίπεδο των αλάτων. Χημικός έλεγχος για περιεκτικότητα σε θρεπτικά και βαρέα μέταλλα είναι απαραίτητος, ειδικά αν δεν είναι ξεκάθαρο ποιε πρώτες ύλες έχουν χρησιμοποιηθεί. Η πιο σημαντική ανάλυση για μικρόβια είναι αυτή για τα παθογόνα. Ο έλεγχο για τη μικροβιακή ποικιλία και για λειτουργικέ μικροβιακέ ομάδε την χάνει μεγαλύτερη προσοχή τώρα, ειδικά στην παραγωγή υγρή κομπόστα. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε μικροπλαστικά, εάν ελέγξουμε μια στίβη κομπόστα μετά από μια βροχή, μπορούμε να ξέρουμε πόσο γυαλί, πλαστικό, μέταλλο ή άλλα ρηπαντικά υπάρχουν μέσα στην κομπόστα. Άλλο ένα μειονέκτημα τη κομπόστα είναι ότι είναι βαριά και ογκώδη και η διαχείρισή τη, η παραγωγή τη, η μεταφορά και η εφαρμογή τη χρειάζονται εξειδικευμένο εξοπλισμό. Η χρήση τη κομπόστα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για την υγεία και τι λειτουργίε του εδάφου. Όπω πάντα, πρέπει να κάνουμε σωστού σχεδιασμού εκ των προτέρων για να υποφεληθούμε από αυτά αλλά και να μειώσουμε τα μειονεκτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες για την κομπόστα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Best for Soil.